Για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Σιράκου η εκδήλωση «Κρυστάλλιες Αναγνώσεις» με θέμα ποίηματα που έγραψαν άλλοι για τον Κώστα Κρυστάλλι με αφορμή τον θάνατό του ή τα αποκαλυπτήρια των προτομών του. Την εκδήλωση διοργάνωσαν για μία ακόμη χρονιά η Δημοτική Κοινότητα Σιράκου, ο Σύνδεσμος Σιρακιωτών Πρέβεζας, το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Σπίνδου και η Ομάδα Ανάγνωσης και Προφορικής Ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απαγγέλθηκαν ποιήματα από το 1894 έως τη δεκαετία του 1940 προς τιμήν του Κώστα Κρυστάλλι, αλλά και το εμβληματικό ποίημα «Στον Σταυραετό» του ίδιου του ποιητή, το οποίο απήγγειλε ο επιχειρηματίας Κώστας Καράλης, ο οποίος σημείωσε πως ο Κώστας Κρυστάλλις γεννήθηκε για να γίνει ποιητής. Ξεκινάμε εισαγωγικά με την ανάγνωση ενός ποίηματος του υπηρώτη ποιητή Μενέικου, με λίγους μόνον στίχους που έχουμε αποσπάσει από το όλον ποίημα. Το ποίημα είχε τον τίτλο «Κοιμάται», γράφτηκε στη φωνή της Υπήρου και δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου 1894, απαγγέλθηκε στο Μνημόσυνο του Κρυστάλλι, στη Μονή των Ασωμάτων, στις 8 Μαΐου του 1894, στην Αθήνα. Διαβάζω τους λίγους αυτούς στίχους. «Κοιμάται και ονειρεύεται την Ήπειρο ακόμη. Μην τον ξυπνάτε, τον βαστά της μάνας του το χώμα. Κοιμάται, δεν ακούεται να κελαϊδεί τα ειδώνη. Θαρρείς και το πλακώσανε των γερατιών οι χρόνοι. Ένα πρωί ακούστηκε γλυκά-γλυκά να ψάλει και την αυγούλα χάθηκε το δύστυχο στην άλλη». Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί πατριώτες, κύριε Αυδίκο, δεν σε βλέπω, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που μου έκανες την τιμή να απαγγείλω εγώ το ποίημα του ποιητή Κώστα Κρυστάλλι, του ποιητή που γεννήθηκε εδώ σε τούτο ιστορικό αρχοντοβλαχοχώρι στην οροσειρά της Σπίνδου. Είναι μεγάλη μου τιμή. Με ρωτήσανε φίλοι τι σχέση έχεις εσύ με τα ποίηματα. Μα εγώ δεν γράφω ποίηματα. Επειδή στο διάβασα στα 15 μου χρόνια το Σταυραετό, μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζω να το θυμάμαι. Και κάπου που μου το προτείνανε το είπα και συνεχίζουν οι προτάσεις. Όμως πάνω σε αυτό έχω να σας πω ότι ο ποιητής κατάγεται από εδώ, σε αυτό το χωριό, σε αυτό το αρχοντοχώρι. Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, εδώ έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Είχε όμως βαριά κουβέντα, αγαπητοί μου πατριώτες, να πω για την οικογένεια. Είχε μεγάλη ευχή, αλλά και κατάρα η οικογένεια του Κρυστάλλι. Πρώτον, ο ποιητής γεννήθηκε για ποιητής και μόνο για ποιητής. Δεν έβλεπε τίποτε άλλο μπροστά του, εκτός τα ποίηματα. Ήρναγε χωριά, βουνά, στάνες και μάζευε υλικό και έγραφε ποίηματα. Δεν άργησε όμως η δυστυχία, χάνει τη μάνα του και ο ποιητής με την μητριά του δεν τα έβρισκε καθόλου. Φεύγει από εδώ την αιώντα στο σχολείο του και πηγαίνει στα Γιάννα που δραστηριοποιούνταν ο πατέρας του ζωέμπορος και οι συνθήκες λένε ότι ήταν μεγάλος έμπορος για την εποχή του. Για που είχε όμως πολλές ατυχίες. Συγγνώμη, ακούγουμε. Πολύ καλά. Ναι, πολύ καλά. Ο ποιητής συνεχίζει παρά τις ταλαιπωρίες που είχε να τρέχει. Λέει, κατέβαινε από τα Ζαγόρια κάποιο βράδυ αργά με μια παρέα και πέφτουνε πάνω σε μια στάνη νύχτα. Τους περιμένανε τα σκυλιά. Να που ήταν η στάνη του ακρίβου, θα περάσουμε καλά λένε. Μάζευε συλλογή ο άνθρωπος, μάζευε για να γράψει ποιήματα. Ο ποιητής Κρυστάλλις. Από τα πολλά όμως που έγραψε, να που η τύχη του δεν ήθελε να είναι ένας απλός ποιητής, αλλά κάπως το ήθελε λίγο ρηγαφεραίος. Και μέσα από τη σκέτο άδου που έγραψε για τη μάνα του, συνέχισε να γράφει για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Έπεσε στα χέρια του διαβόητο Μαργαρίτη από την Αβδέλα Γρεβενών, το που ήταν πρόξενος της Ρουμανίας
και τον προτείνει στον πατέρα του να τον πάρει στη Ρουμανία να τον κάνει μεγάλον άνθρωπο. Ίσως να ήταν καλός ο σκοπός του. Αφού το τον στέρισε, δεν του τον έδωσε, εκείνος ο διαβόητος νευριάζει και καταγγέλνει τον διοικητή Τούρκο στα Γιάννενα. Εκείνος με τη σειρά του δίνει εντολή να τον συλλάβεται. Ο ποιητής στο σχολείο ψάχνει η αστυνομία να τον βρει. Λοιπόν, πάει η αστυνομία στο σχολείο, ο δάσκαλος με κάποιους τρόπους έδωσε αποσιολόγιο, είναι δεν είναι, τον έδιωξε από εκεί να φύγει στη στιγμή και λέει ο Καχρημάνης σε απλή συζήτηση για τον Κρυστάλη, γιατί εγώ που πήγαινα και άνοιγα κουβέντα για τον Σεράκο, πάνω στον Κρυστάλη κατέληγα και θα καταλήγω. Λέει ότι τον κρεμάσανε σε πηγάδι για να αποφύγουν τη σκέψη ότι μπορεί ο Κρυστάλης να εκδικηθεί, όχι στο νερό φυσικά, για να μην δώσουν την εντύπωση πού είναι, τον ψάχνανε. Λυσιάξανε η αστυνομία οι Τούρκοι να βρουν τον Ρίγα. Έτσι, τον Καφερέο δηλαδή. Γιατί δεν στάθηκε ο ποιητής στη Εσκέ του Άδου. Ήταν η αφορμή για να πάει στη σλαβωμένη πατρίδα του με τον δικό του τρόπο. Ο ποιητής, κατατρεγμένος, κυνηγημένος, φεύγει διωγμένος και προετοιμασμένος μυστικά και κρυφά για την Αθήνα για να γλιτώσει τη σύλληψη από τους Τούρκους. Αποτέλεσμα, στην Αθήνα ποιος τον περίμενε? Ποιος ήταν αυτός που του είπε καλώς ήρθες? Κανένας. Παρότι και το κυνηγητό του, το τρέξιμο και στη συνέχεια η καταδίκη του 25 χρόνια στη Βαγδάτη ήταν για εθνικό θέμα. Κανένας δεν τον πλησίασε. Μόνος του πορεύτηκε και διάβαζε και έκανε τη συλλογή όσο μπορούσε και από εκεί για να γράψει τα ποίηματά του. Βέβαια ο ποιητής ήταν γεννημένος για ποιητής. Δεν κοίταξε τίποτε άλλο στον δρόμο του από αυτό. Όταν άρχισε να γράφει κάποια από τα ποίηματα και άρχισε σιγά σιγά να δίνει και αυτό σε διαγωνισμούς, σε αξιώσεις και τα λοιπά, αξιολογήσεις, για που άρχισαν τα προβλήματα των συναδέλφων του. Βρε το γιο Βοσκολή, που μας βγήκε εδώ αυτός μπροστά, τι είναι αυτά που μας κάνει να πούμε. Και αυτός από τη μεριά του λέει, τώρα κατάλαβα και εγώ την φιλολογική μου αξία που απέκτησα εχθρούς από φθόνο. Μέσα στη χαρά του ο ποιητής ήθελε κάπως να δει την πατρίδα του που ήταν δύσκολο και λέει «Ιδανά μου σταυραϊτός να ανέβαινα το αψίλου, να ανάντιβα τη λιάκορα κατάκορφα στη ράχη, να ρίχνα εκεί στη μια ματιά, να ανάντιβα τον πίντο». Αυτό ήταν το μεράκι του, να ανάντιβε την αδυναμία του τον πίντο. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ. Ο ποιητής συνέχιζε μέχρι που κάποια μέρα εκεί που άρχισε να ανθίζει κι αυτός, να η αρρώστια του που την είχε ήδη κληρονομήσει από τη μάνα του, άρχισε ξανά να ζωντανεύει το κορμί του. Οπότε με το ένα χέρι έπαιρνε τα φάρμακα και με το άλλο έγραφε ποίηματα. Ήταν γεννημένος για ποιητής. Τρέχει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γιατριστεί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερνε. Η αρρώστια του τον είχε ειδοποιήσει για τα καλά ότι από τη ζωή θα φύγει. Πήγε στην δεξιά-αριστερά, πήγε στην Κέρκυρα τελευταία του που ήταν, ούτε και η υγειά του τον πήγαινε. Οπότε ο ποιητής, με τι τρόπο μπόρεσε και επικοινώνησε με την αδερφή του στην Άρτα και τη λέει: με παραλάβει στην Κόπαινα, με το τάδι βαπόρι θα έρθω. Πήγε εκείνη και τον περίμενε. Κατεβήκαν όλοι οι επιβάτες, ο Κωστάκης, ο αδερφός, γιατί για αυτήν δεν την ενδιέφερε να ήταν ποιητής, ήταν ο αδερφός της. Την πλησιάζει ένας ναύτης, της λέει, περιμένετε κάποιον? Ναι, λέει, πάνω είναι κάποιος που αν δεν βοηθηθεί δεν μπορεί να κατέβει. Πηγαίνει πάνω, είδε κάποιον, δεν έδωσε σημασία ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο αδερφός της, ο Κωστάκης, να είναι πιτσί και κόκαλο που έφυγε στα 20 χρόνια, Λεβεντόπουλο, κατατρεγμένος νύχτα μέρα και τώρα έφτασε να μην μπορεί. Δυστυχώς ήταν έτσι. Τον πήρε από το χέρι, τον κατέβασε και τον πήγε στο σπίτι μετά από λίγο καιρό, λίγες μέρες, λίγες ώρες να πεθάνει και να αφήσει την τελευταία του πνοή στην Άρτα. Όποιος πάει στο νεκροταφείο της Άρτας, πίσω από το Ελκυσάκι είναι το μνήμα του και η πλάκα εκεί, Κώστας Κρυστάλης, αγαπητοί μου. Τώρα θα σας απαγγείλω το ποίημα του Κρυστάλη, που όπως προείπα στα 15 μου χρόνια το πρωτοδιάβασα, κάπου μου έπεσε το βιβλίο του «Τα άπαντα Κρυστάλη» και από τότε το θυμάμαι και το λέω και θα το λέω. Και ξεκινάει ο ποιητής και λέει «Από μικρό και από άφαντο
πουλάκι στα βαραϊτέ μου. Παίρνεις κορμί με τον καιρό και δύναμη και αέρα και απλώνεις πύχες στα φτερά και πιθαμές στα νύχια και μες στα σύννεφα πετάς, μες στα βουνά ανεμίζεις, φωλιάζεις μες στα κράκουρα, συχνομελάς με τα άστρα, με την βροντή ερωτεύεσαι και απεδρομάς και παίζεις με τα άγρια στροπέλακα και βασιλιά σε κράζουν του κάμπου τα πετούμενα και του βουνού οι πετρίτες. Έτσι γεννήθηκε μικρός και ο πόθος μου στασίθη και από άφαντο και από άπλερο πουλάκι στα βαρατέ μου. Μεγάλωσε, πήρε φτερά, πήρε κορμί και νύχια και μου ματώνει την καρδιά, τα σωθικά μου σκίζει. Πρόδιασε βαθιά βαστάσα στο σκορμί μου και έγινε τώρα ο πόθος μου αητό στοιχείο και δράκος. Δεν ζέρισα να περπατώ στο κάμπο τα λιωβόρια. Το ψήλου θέλω να ανεβώ, να αράξω θέλω αητέ μου, μες στην παλιά μου κατοικιά, εδώ, στην πρώτη τη φωλιά μου, θέλω να αράξω στα βουνά, θέλω να ζω με σένα, θέλω το ανήμερο καπέι, το αρκούδι, το πλατώνι, καθημερινή μου και ακριβή, να το έχω συντροφιά μου. Θέλω η βρυσούλα, η ρεματιά, παλιές γλυκές μου αγάπες να μου προσφέρουν γιατρικά τα αθάνατα νερά τους. Και θέλω να έχω στρώμα μου, να έχω και σκεπασμά μου το καλοκαίρι τα κλαδιά και το χυμό τα χιόνια. Κρονάρια από αγριοπίνερα, φουρκάρεις από εράτια. Θέλω να φτιάχνω στιβανιές και απάνω να πλαγιάζω, να ακούω τον ήχο της βροχής και να γλυκοκοιμιέμαι. Από ημερόδεντρον αητέ, θέλω να τρώω βελάνια, θέλω να τρώω τυρί ελαφιού και γάλα από άγριο γίδι. Θέλω να ακούω τα νύχια σου, να τα τροχά στα βράχια, να ακούω την άγρια σου κραυγή, τον ίσιο σου να βλέπω. Θέλω, μα δεν έχω φτερά, δεν έχω κλαπατάρια και τυραγνιέμαι και πονώ. Και σβγαίμαι νύχτα μέρα, παρακαλώ σε σταυραϊτέ, για χαμηλώσου λίγο και δώσ' μου τη φτερούγη σου και πάρε με μαζί σου, πάρε με απάνω στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος. Κώστας Κρυστάλης, ο ποιητής του χουριού του βουνού και της Στάνης, ο δικός μας ποιητής. Κατάματα στο χρόνο, στον Κώστα Κρυστάλη. Ήσουν απρικισμένος, αδερφέ, κήπος έτοιμος να ανθίσεις, με ένα πανέρι λέξεις μαγικές, την ποίηση να στονίσεις. Να μη φοβούνται οι καιροί, τα φώτα να μη σβήνουν και των ονείρων τα όνειρα, για πάντα όνειρα να μείνουν. Γεννήθηκε σαϊδόνι και είχε κυματισμό η άβρα της ψυχής σου. Μέσα από τους τριγμούς των λέξεων κέρδισες τη φωνή σου. Πήρες κάτι από την έσω ομορφιά, το έκανες τραγούδι. Ήσουν ξωμάχος δω στη γη, στον ουρανό αγγελούδι. Οι στίχοι, τα τραγούδια σου, παρήγορη καταφυγή για ονειροπόληση και νοερή επιστροφή στην πατρική τη γη. Στιγμές από το δικό σου όνειρο που βάζουν τα αστέρια σε ρυθμό, κυνήγησα ως βάλσα μου ψυχής, ως άβρα στον ήρεμο στοχασμό. Κώστα, το κυβούρι σου με τη δροσά το ρένο, τις χαραυγές της όμορφης που τον ετραγουδούσες, να είναι αλαφρό το χώμα σου και να μοσκομυρίζει. Απανοθιώ τριαντάφυλλα και δροσερόν αγέρα, αφήνω και αφρολούλουδα από τον βουνόν τεσράχες και μια φλογέρα απαετού το κόκαλο φτιαγμένη που να την παίζει κάθε αυγή τη στρούγκα σου τσουπάνης. Να ακούς το μυρολόγι σου, το πόνο της καρδιάς σου. Κώστα, σε κλαίνε τα βουνά, οι λόγγοι και οι στρούγγες. Σε κλαίγει και μια πέρδικα, μια κοκκινονιχάτη. Σε... που κάθε αυγή με το δροσό απάνω στο ταφιό σου μαδάγει τις φτερούγες της από τον πολύ της πόνο. Κώστα, μαύρα φόρεσε το έρημο σιράκου και τα καημένα γιάννενα δεν λαμπροφορεθήκαν. Στου πίνδο απάνω την κορφή που οι σταυρατοί πετάνε, κι οι λαγκαδιές του αντιλαλού, τους ήχους της φλογέρας, που τα κοπάδια σκορπιστά στις ράχες του βοσκάνε και νιόφερτη σκορπάει ζωή
ο ξάστερος εθέρας. Απάνω εκεί, στο ξάγναντο, το μνήμα του ας κάψουν. Να βλέπει προς τα Γιάννηνα και στο Σιράκο πέρα. Και εκεί ψηλά, ψηλά, το νιό τραγουδιστή να θάψουν. Για να γρικάει ελεύθερο τον σκλαβωμένο αγέρα. Στα χρόνια του ποιητού Κώστα Κρυστάλλη, 22 Απριλίου 1894, 22 Απριλίου 1895. Ακέραιος χρόνος πέρασε, δυο άνοιξες εσμίξαν, που δεν ακούστηκε η φωνή του Κώστα του Κρυστάλλη να τραγουδήσει πρόβατα, να τραγουδήσει γίδια, στη Στρούγκα ή στα Χυμαδιά, στον Πίντο ή στους Κάμπους. Στον τάφο του Κρυστάλλη. Σαν κυπαρίσια πένθυμη, χλωμή η λογισμή μου. Ανοίξαν τα πλατιά φτερά και πέταξαν μακριά. Και στη θλιμμένη διάβα μου ερχόντανε μαζί μου τα κρύφιανα στενάγματα που αφήναν τα κλαριά. Απλώνει σιγαλή νυχτιά, ολόμαυρο μανδύα και σκέπαζε με μητρική στοργή τον ουρανό και έβλεπα να φεγκοβολούν τον Άρη και το Δία για τη θανή του φεγγαριού που όγερνε στο βουνό. Χρόνια να φανείς, καιρό να τραγουδήσεις τα ψηλά βουνά και στις κοντές ραχούλες. Μήτε ως μόλικας, μη δε το περιστέρι, σίδα να ανεβείς, χαρούμενος να στήσεις, με τους πιστικούς σε κάθε σκάρο γλέντι. Το τραγούδι σου κομμένο και σωμένο, κι η φλογέρα σου κι αυτή παρατημένη, κι προκούδουνα πια δε λαλούν για σένα. Τραγουδιστή μου αθάνατε, του λόγου και της τάνης, βουνίσια μάνα γάργαρη, το αγροτικό το θαύμα, της βουναριάς ψυχής, παλμός, ξωμάχος και τσοπάνης. Βρήκα σε κάθε σου στροφή το βάλσαμο τον άμα. Για σένα η φύση στάθηκε, ναός και άσμα οι στάνες. Με το ραβδί στο χέρι σου, στα πάτη τα οδηγούσες. Πουρνό και βράδυ μαγικό, αχολοή απ' τις τροκάνες. Με πότιζες και με φωτιές τετράψιλες φωτούσες. Εδώ πάνω στην πεντελίσια λόλευκη αγκαλιά και ζήλευε στον ξένιαστο και ελεύθερο τσοπάνο και μιλήσει στους καημούς σου στα πουλιά. Εδώ που αγάπες σου γίναν, του κάθε πεύκου η κλόνη, πλάι στο άργυρου νερού το βογγητό, θυμώσουν το σιράκο σου κυνηγημένο ειδόνι. Αγνάδια στον βουνόν το σταυραϊτό. Αειδόνι μου γλυκόστομο, αφού η καρδιά το θέλει, όσων πονούν, εσέ και τα βουνά, θα είσαι και πάλι στη λευκή, την ξακουστή πεντέλη. Τοχοπερήφανη γενιά, χωριάτες ποιητές. Κακότυχοι, πολύπαθοι, της Λάμιας πόλης ξένοι. Μα πού και πάλι σας φυλάει μια μοίρα ευλογημένη. Για να ακουστεί το λάλημα, το απλό σας, το βαθύ. Σαν τη βροχούλα σε ξερό χωράφι να προωθεί. Της δημοσάς, της άδροσης, το μεροκαματιάρι. Και την κυρά του μπαλκονιού για να μαγέψει η χάρη. Εσείς, παδέρφια μου, σας λέω ξεθάρευτος εγώ, γιατί είχα τον καθένα σας προστάτη οδηγό. Φέτος που αγροχειμώνιασε και ο ντρόλαπας λυσάει και χιονισμένα είναι βαριά και τα βουνάκι κάμπι και οι βλάχοι χιονιστήκανε στον χυμαδιόν τα πάγκιο, φέτος εδώ στο πιο λαμπρό το χυμαδιό, ως του πρέπει, χτίστε, ψηλώστε απανωτά το κάτασπρο πεζούλι, περήφανο στον ουρανό και στήστε τον στα ψήλου, για να γναντεύει τα βουνά, τον Όλυμπο, την Πίνδο. Και καμαρώστε τον βαθιά για ολάκερο χειμώνα, ώσπου να έρθει η άνοιξη, να έρθει το καλοκαίρι, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Και να τον πάρουνε μαζί στα πάτη τα λιμέρια, που είναι τα γάργαρα νερά και τα δυσιά ορμάνια. Και οι καταπράσινες πλαγιές, το ευωδιαστό θυμάρι, όπου τα λάφια βόσκουνε και οι πέρδικες λαλούνε, και στις φλογέρα στο γλυκό τραγούδια χολογάνε. Ξύπνα βουνίσια ποιητή, τραγουδιστή μου ξύπνη. Και κοίταξε στο δυνατό, με ξάστερο το βλέμμα. Το σταυρωτό που ύμνησες με τη γλυκιά σου λύρα, το σταυρωτό που πόθησε η άρρωστη καρδιά σου. Θέλω τα ψήλου να ανεβώ. Οδύ σε πένθυμους 15 σύλλαβους για τον ποιητή του χωριού και της τάνης. Σε πήρε η μαύρη ξενιτιά, σε πήραν μαύρα χρόνια. Κι άφησες πίσω σου βουνά, στρογγούλες και κοπάδια. Δασιά ρουμάνια, λαγκαδιές, διάσελα καταράχια. Σε στον κολύθαρο σημά τις νύχτες δεν πλαγιάζεις.
Τον ταραγμένο ύπνο σου ο Γιώνης δεν λυκνίζει. Με τα γρημάκια του βουνού συνομιλιά δεν πιάνεις και στις πηγείς τα ναύρισμα δεν ξεδιψάς τον νόστο. Με τι λογάκια να το πω, πώς να το περιγράψω. Τον πάρο τον περήφανο, τον πολυφημισμένο. Εκεί ψηλά ως διάσελο, στα 2000 μέτρα, ανάμεσα σε δύο βουνά της κακουσμένης Πίνδου. Ζουμέρκα από τη μια μεριά, ο Λάκμος από την άλλη. Έδρα του αιώλου εκεί και απέραντο Αγνάντιο, με χλώοι αθροκέντητοι όλο το καλοκαίρι για να βοσκούν τα πρόβατα, άλογα και γελάδια και χαίρονται οι τσέλιγγες με τις αμαλαγές του. Εκεί ψηλά βρεθήκαμε, τα δυο σαν τσοπανάκια του ψωμοπάτη μοιάζοντας και της πανούριας χρύσος, όπως το λέει ο ποιητής, ο Κώστας ο Κρι.